Πολύ. Πάμε ξανά στο Μεσολόγγι, γιατί καταφέραμε και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή σε μια δύσκολη μέρα σήμερα την κυρία Αλεξάνδρα Γρατσάνη. Είναι η μητέρα. Σας παρακαλώ λίγο, κυρία Τσίπρα. Τη δύο μου! Κυρία Αλεξάνδρα, καλή σας ημέρα. Πού να τη δω την καλή την ημέρα. Καλημέρα. Έχεις δίκιο. Σας... Για πες μας, κυρία Αλεξάνδρα. Θέλω να κάνω μία αίτηση. Θέλω να παρακαλέσω και να θερμοπαρακαλέσω όλο τον κόσμο. Η περιοχή μας εδώ είναι αγροτική, είναι κτηνοτρόφοι που ξυπνάνε όλη αυτή την ώρα. Όποιος είδε κάτι, όποιος ξέρει κάτι, να πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Σε εμάς δεν ζητάω ευθύνες από κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο παρά μόνο να βρούμε τα παιδιά μας και να είναι καλά. Τίποτε άλλο. Σας παρακαλώ. Κυρία Αλεξάνδρα, τι έγινε με τα παιδιά? Εσύ τα έψαχνες 4 η ώρα, 5 η ώρα το πρωί. Τι μπορεί να έγινε με τα παιδιά? Τα παιδιά φύγανε από Πεντάλοφο μέχρι Μεσίνη, ξέρουμε ότι περάσανε. Από εκεί και μετά δεν ξέρουμε. Ρεχνούν τις κάμερες τώρα. Κατοχή, με χώρη, συνεχίζονται έρευνες. Πόση απόσταση είναι από το Πεντάλοφο μέχρι το σπίτι? Από την Πεντάλογο μέχρι στο σπίτι πόσα χιλιόμετρα είναι? Για εδώ, από Πεντάλογο μέχρι 7-8 χιλιόμετρα. Δεν ήταν πάνω, γιατί ο φίλος του ήταν από το Μεσολόγγι, αλλά τα παιδιά κατεβήκανε προς τα κάτω, δεν ήταν προς το χωριό μας. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Η τελευταία φορά που επικοινωνήσατε μαζί τους, γιατί ο φίλος τους μας είπε ότι τους άφησε στις 3 τη νύχτα. Εσείς πιο νωρίς είχατε επικοινωνήσει? Όχι, επειδή μου είχε πει ότι θα γυρίσει τις 6 ώρα το πρωί να πάμε στη δουλειά μας και είπα να μην το χαλάσω, λέω τώρα, αφού μου το είπε κιόλα. Ναι. Εγώ ή 5 παρατέταρτο ή 5 και 4. Εκεί δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα μέσα στη σύγχυσή μου. Τότε αρχίζει και επικοινωνήσει και το τηλέφωνο δεν επικοινωνούσε. Μου έλεγε ότι είναι απενεργοποιημένο. Ο γιος σας είχε πει τίποτα, κυρία Αλεξάνδρα? Είχε συμβεί κάτι? Τι μπορεί να ήταν αυτό το πράγμα τώρα? Και με αυτό δεν είναι δυνατόν, εκεί που εντοπίσανε το σήμα εκεί του κινητού, σε αυτήν την μία αυτήνα εκεί να μην είδε κανένας πού πήγαν αυτά τα παιδιά. 5.30 ώρα το πρωί που εδώ ξυπνάμε από τις 4 και πάμε στις δουλειές. Παρακαλώ, θέρμο παρακαλώ, όποιος ξέρει κάτι, δεν ζητάμε ευθύνες από κανέναν. Ούτε από αστυνομίες, ούτε από τύπου, θα τα αναλάβω εγώ αυτό. Μόνο να μας πούν αν είδαν, αν ξέρουν. Ναι. Μήπως μάλωσαν με κανέναν εκεί τα παιδιά? Δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν μπορούμε, μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τίποτα. Υπήρχε μήπως παλαιότερα κάποιο περιστατικό ενδεχομένως που σας κάνει να ανησυχείτε? Όχι, δεν ανησυχώ. Όχι. Δεν είχε προηγούμενα με κανέναν. Τώρα αν δεν καλημερίζονταν, ξέρω εγώ, με έναν άνθρωπο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προηγούμενο. Στα χωριά τώρα, μήπως πήγαν στο Μεσολόγγι πουθενά? Μήπως... Μα πήγαμε, ψάξαμε και εκεί. Εγώ τώρα θέλω να ανοίξουν οι κάμερες μέχρι στη γέφυρα του Ρίου. Μάλιστα. Μέχρι όπου μπορούν, όπου μπορούν. Δηλαδή, κύριε Αλεξάνδρα, λέτε ναι, ότι μπορεί να είναι σε άλλο σημείο. Εμείς να ψάχνουμε εδώ και να είναι κάπου αλλού τα παιδιά. Αυτό λέτε? Δεν το ξέρω και αυτό. Δεν το ξέρω. Σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες πάλι. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορούσαν να εξαφανιστούν. Προφανώς, τα παιδιά, αυτό... δύο παιδιά και το αυτοκίνητο. Κουράγιο, κύριε Αλεξάνδρα, κουράγιο. Τι να το κάνω το κουράγιο, παιδί μου, χωρίς τα παιδιά μας? Τι να το κάνω το κουράγιο? Να σας ρωτήσουμε κάτι. Με τις αστυνομικές αρχές βρίσκεστε σε μια επικοινωνία, σας ενημερώνουν τακτικά? Βεβαίως, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ανταποκρίνονται, ο κόσμος κάνουν το έργο τους. Άλλο που εμείς επενδύαμε και παρεπενδύαμε επειδή έχουμε τον πόνο μας. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Όχι. Και όλος ο κόσμος εδώ συμπαραστέκεται, αλλά παρακαλώ και εκεί πέρα όποιος ξέρει κάτι. Δεν ρίχνω με ευθύνη, θα τα αναλάβω εγώ όλα αυτά. Θέλω να μας πει κάτι. Αν είδε κάποιος ή κάτι είδε, δεν γίνεται. Ναι, δεν ήταν τα παιδιά να χαθούνε. Σωστό. Αυτό που λέτε, άλλο δεν θέλω. Αυτό που λέτε για την ευθύνη, ότι θα το αναλάβετε εσείς και όλα αυτά, τι εννοείτε κάτι? Δεν να πείτε κάτι άλλο? Όχι, μην με πάτε αλλού, δεν εννοώ κάτι άλλο. Λέω εγώ, μήπως είδε κανένας, λέω ή θα εσείς κάνω. Μάλιστα. Αλλά λέω. Όχι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε, παιδί μου, πού να μπλέξω τώρα. Σου λέει η μάνα. Γι' αυτό ακριβώς, αν είδανε κάτι, εγώ θέλω να με πάρουν ανώνυμα τηλέφωνο ή να έρθουν να με δουν, να μου πούν να πάω να βρω τα παιδιά μου και δεν θα τους ανακατέψω ούτε με αστυνομίες ούτε με τίποτα. Θέλω να βρω τα παιδιά μου καλά.
Μάλιστα. Αυτό με ενδιαφέρει αυτή την ώρα. Κυρία Αλεξάνδρα μου, να σας αφήσουμε και εσείς που είσαστε τώρα στο χωριό, είσαστε στο ποτάμι που... Στο χωριό είμαστε και τώρα θα πάμε κάτω στο τελικό στο τμήμα. Εντάξει, ό,τι έχει μακάρι εμείς ευχόμαστε από την ψυχή μας όλοι να βοηθήσουν και η αστυνομία και οι συγχωριανοί να βρεθούν τα παιδιά. Οι συγχωριανοί μου δεν ξέρουν κάτι εδώ. Κάτω πήγαν τα παιδιά, στα άλλα τα χωριά. Εδώ δεν έγινε στο δικό μου χωριό. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Όλα να μιλήσουν όποιος είδε κάτι είδανε, να μιλήσουνε. Ναι. Τους παρακαλώ, τους θερμοπαρακαλώ, είναι γονείς, έχουν παιδιά. Είμαστε ανθρώποι, δυο νέα παιδιά, δυο παλικάρια. Να σας ρωτήσω, τα παιδιά μεταξύ τους είναι φίλοι, έχουν κάποια συγγένεια ή απλά είναι φίλοι? Όχι, δεν έχουμε συγγένεια, φίλοι είναι, φίλοι. Από χρόνια. Φίλοι. Τώρα, συγγνώμη κιόλας, κυρία Αλεξάνδρα, που λέτε να μιλήσουν, πιστεύετε ότι ας πούμε κάποιοι ξέρουν και δεν μιλάνε? Κοίτα να σου πω κάτι. Ο πνιγμένος λέει από τα μαλλιά του πιάνεται. Εγώ τα βάζω όλα. Όλες τις εικασίες κάνω. Κατάλαβα. Και εσύ αν είσαι στη θέση μου, πιστεύω, θα σε παίρνω για κάτι τέτοιο. Βέβαια. Όλα περνάνε από το μυαλό σου τώρα. Όλα δεν περνάνε. Έτσι, έχεις δίκιο.